Στι 23 Μαου αναμένεται σύμφωνα με τι πληροφορίε τη νέα τηλεόραση να καταπλέψει στην Αμερικανική βάση τη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Harry Truman για ανεφοδιασμό. Ήδη το πλοίο πλέει στη Δυτική Μεσόγειο και συνοδεύεται από πανίσχυρη αρμάδα υποστήριξη. Στα τέλη Απριλίου πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ αφού πρώτα ολοκλήρωσε τη διάρκεια μια εβδομάδα άσκηση Lightning Handshake 2018 με το ναυτικό του Μαρόκου. Σε αυτή τη βάση δεν αποκλείεται σύμφωνα με το ριζοσπάστη συνεκπαίδευση και με μονάδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, όπως είχε γίνει και πέρυσι όταν ασκήθηκαν μαζί η φρεγάτα Κουντουριώτης με το αεροπλανοφόρο USS George Bush. Ακόμα και μονάδες του ελληνικού ναυτικού αναμένεται να λάβουν ρόλο συνοδείας του στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως έγινε πρόσφατα με το Αμερικανικό Πλοίο Αμφιβίων Επιχειρήσεων USS Yojima με την αρμάδα συνοδείας του τελευταίε εβδομάδε στη βάση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα του προσωπικού λόγω του πολέμου στη Συρία. Ενώ να θυμίσουμε ότι το πυροκίνητο αεροπλανοφόρο είναι η ναυαρχίδα τη Αμερικανική πολεμική μηχανή. Το μήκο του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτο τα 78 και το ύψο του φτάνει τα 74 μέτρα, ενώ η έκταση του καταστρώματο ξεπερνά τα 4,5 στρέμματα. Το κόστος ξεπέρασε τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο Χάρι Τρούμαν χωράνε 90 μαχητικά αεροσκάφη, ενώ χαρακτηριστικό του μεγέθου του είναι ότι παρασκευάζονται καθημερινά 18.000 γεύματα, ενώ καταναλώνονται 1.500 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού. Το Χάρι Τρούμαν διαθέτει δική του εφημερίδα, η οποία εκδίδεται καθημερινά, ενώ διαθέτει και τηλεοπτικό σταθμό. Εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία τη προσγείωση και τη απογείωση. Η προσγείωση γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Το αεροπλάνο, αφού ακουμπίσει το διάδρομο με 120 μίλια την ώρα, γατζώνεται σε σειρματόσχηνο και φρενάρει σε 5 δευτερόλεπτα τα 150 μέτρα του διαδρόμου. <Συσχελίδι> Παράλληλα, όπως γίνεται κάθε φορά, οι περίπου 6.000 επιβάτες του στρατεύσιμοι και μη αναμένεται να ξεχυθούν στην πόλη και κυρίως στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Του <Συσχελίδι> που και ερχόταν τα πρώτα αεροπλανοφόρα, είχαμε μεγάλα θέματα. Τώρα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο ήσυχοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Χάρι Τρούμαν μετά την Ανατολική Μεσόγειο θα περάσει το Σουέζ για να αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Αραβική και τον Περσικό κόλπο.